Θα ήθελα λίγο πριν από τις δικές σας ερωτήσεις να πω δύο λόγια, γιατί πρώτον θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Γεράσιμο Τραναλιβιζάτο. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε να κάνουμε λέιζερ προστατευτομές, και εμένα και τον Κώστο Χατζημουρατίδη και τον Κυριάκο τον Μωυσίδη. Μας δέχτηκε, μας εκπαίδευσε, έχουμε ξεκινήσει, είμαστε πρωτάριδες, και οπότε μπορούμε να σας πούμε την πρώτη εμπειρία. Έχουμε κάνει 15 περιστατικά, έχω αναγκαστεί να ανοίξω έναν άρρωστο, γιατί το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι άμα σου ματώσει, επειδή είναι μέσα από το κυστεοσκόπιο, χάνεται εύκολα η ορατότητα, δεν έχεις μεγάλη ροή. Τώρα βέβαια είδαμε το κόλπο που δεν το είχαμε σκεφτεί τότε, είναι να βάλεις ένα υπερηβικό και το λύνεις αυτό το πρόβλημα και έχεις πολύ καλή ροή και όντως αλλάζουν τα πράγματα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω, είναι εδώ πέρα ο Οδυσσέας ο Σοπλίδης. Θα ήθελα να το ευχαριστήσω δημόσια, γιατί ήρθε στην Θεσσαλονίκη και μας στήριξε στο ξεκίνημά μας, γιατί έχει μια τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα, Οδυσσέα, έλα μπροστά να μας βοηθήσεις ερωτήσεις, γιατί εμείς είμαστε πρωτάριδες. Να έχουμε και έναν έμπειρο μαζί μας, σε παρακαλώ. Και να μας πει και ποιο είναι το ρεκόρ. Και να μας πει και ποιο έχει ένα τρομακτικό προσωπικό ρεκόρ. Πες το. Εδώ είπαμε ότι είναι ένα σχολείο που δεν έχει μυστικά. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προστάτης, με ένα μικρόφωνο λίγο στον κύριο Σοπλίδη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προστάτης που έχει κάνει και πόσες ίνες χρειάστηκες. Για κάποιες παθολογικές, για κάποια παθολογικά προβλήματα που είχε ο ασθενής και δεν μπορούσε με κάποιο άλλο τρόπο να αντιμετωπιστεί η απόφραξη και έπρεπε να το αντιμετωπιστεί, ήταν η άρρωστος ο οποίος είχε 270 γραμμάρια προστάτη, μετρημένο από τον ακτινολόγο, όχι από μένα, που δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλός υπηρεχολόγος. Πόση ώρα, πόσες ίνες. 3,5 ώρες, 3 ίνες. Εδώ είναι ένα συνάδελφος με τον οποίο κάναμε, για συγκεκριμένο λόγο, έναν άλλο προστάτη, που λόγω λάθος εκτίμησης, διεγχειρητικά διαγνώσαμε, ότι είτε πήρε 800.000 τζάουλ, ο άρρωστος ουρή, περάσανε 8 μήνες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να ρωτήσω, με την εμπειρία σας, επιδεικνύοντας το καλό της μεθόδου, πόσο γρήγορα υποχωρούν τα ερεθιστικά συμπτώματα και πόσο γρήγορα ο άνθρωπος επανεντάσσεται στις κανονικές τους κλινικές. Ναι. Να σου πω κάτι, Οδυσσέα. Το πρώτο διάστημα νόμιζα ότι θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Και σου έλεγα, ένα μήνα θα υποφέρεται με τις συχνουρίες και τα λοιπά. Λοιπόν, νιώθω ότι είναι, για να είμαι καλυμμένος, γιατί δεν ήξερα, νιώθω ότι είναι πολύ λιγότερα από ό,τι είναι από τη διουρηθρική. Δεν έχει ούτε εκείνα το ότι πέφτει, το ότι ενοχλεί στην ούρηση και ότι κάνει. Και πραγματικά, καλύπτοντάς του με ένα που εγώ το έκανα έτσι, με ένα αντιφλεγμονώδες για το πρώτο δεκαπενθήμερο, δεν καταλαβαίνουν. Πραγματικά καλύπτει όλα αυτά τα καψίματα που νιώθουν και τα λοιπά, και ενώ τα έχουν, επειδή είδα ότι έχουν και μου λέγανε όλοι κάτι μικροενοχλήσεις και τα λοιπά, τους βάζω τώρα όλους μόνιμα και δεν έχω καμία εμπειρία, και μαζί με την αντιβίωση σταματάνε και αντιφλεγμονώδες και είναι μια χαρά. Πραγματικά. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω ότι είναι τα 50 γραμμάρια, 60 γραμμάρια είναι πολύ καλά για beginners. Τώρα που θα έρθει ο Γκόμες Σάνσα, το ετοιμάζω ένα 140 γραμμάρια. Θα σε φωνάξω και εσένα να δούμε. Με μέσο λόγο. Έχω και μέσο λόγο έχει αυτός. Μου είπε, εγώ όλα τα κάνω, μου είπε. Λέω, έλα να τα κάνεις. Και θα τον έχουμε τον άλλο μήνα στη Θεσσαλονίκη να μας δείξει πώς γίνεται 140 με μέσο λόγο να προβάλλει. Να το τονίσουμε αυτό, ότι στα 40-50 γραμμάρια για τους πρώτους, όχι με μέσο λόγο στην αρχή. Εντάξει. Δυστυχώς λείπει ο κ. Σαλεζάτος, όμως είναι αυτός που εφήρμοσε μια συγκεκριμένη τεχνική στο KTP Laser, η οποία δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τουλάχιστον για δύο περιστατικά τη χρειάστηκα πάρα πολύ. Και η μεταβολή της ανατομίας προβολής στο μείον, με αυτή τη τεχνική έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Και δύο φορές χρειάστηκα και δεν κάψαμε τα στόμια. Υπάρχει ένα περιστατικό διεθνώς που ένας άρρωστος είχε αυτό το πρόβλημα, κάψανε τα στόμια, δεν πήρανε την είδηση και υπήρξε πρόβλημα μετά. Άρα να ρωτήσω, να το συνεχίσω πριν από εδώ στον Τάσο λίγο. Ακριβώς έτσι, γιατί ήθελα να κάνω τρία τεχνικά ερωτήματα. Το ένα με πρόλαβες, είναι ο κίνδυνος να κάψεις το ρητηρικό στόμιο. Άρα μήπως μια contact είναι πραγματική contact, έτσι, όχι πάλι side fire, αλλά γιατί εδώ είναι σχεδόν contact,
Έτσι, θα ήταν προτιμότερη τεχνικά. Πράγμα το οποίο έχει γίνει εξελικτικά στο Andy Young Laser, από την εμπειρία μου. Επίσης, ένα δεύτερο τεχνικό ζήτημα είναι, εφόσον όλα πάνε καλά, τα πράγματα που πάνε καλά, εντάξει, άσχετα αν έχω κάποιες συστάσεις, είναι γιατί από 80 μηχάνημα, είχαμε πάει από 60, έχουμε πάει σε 120 τραβάτ. Έτσι. Για χειρουργικό χρόνο. Αυξάνει την ταχύτητα. Ξέρω, εντάξει. Αυτό σε κάθε προστάτη είναι διαφορετικός τρόπος και χρόνος ανταπόκρισης στην εξάχνωση. Εάν ο ασθενής έχει περάσει πολλές φλεγμονές και η μάτωση του προστάτου έχει διαφοροποιηθεί, είναι ζήτημα συντονισμού με τα ερυθρά, η εξάχνωση είναι μειωμένη. Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπαμε πολύ καλή εξάχνωση. Υπάρχουν περιστάσεις που δίνεις ενέργεια, δίνεις φως και δεν εξαχνώνεται. Και καθυστερείς. Ουσιαστικά είναι εκεί το πρόβλημα. Κυρίως όταν έχεις προχωρήσει κάπως, φτάνει προς το τέλος. Δηλαδή όταν φτάνεις, πλησιάζεις. Με το πρώτο μοντέλο δεν πλησιάζει τόσο πολύ καλά τη κάψα. Με τον 120 πλέον έχεις υφάμενα αποτελέσματα, εάν το επιθυμείς και έχεις την υπομονή. Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο κ. Σεργάτος λέει, αυτή η μέθοδος δεν είναι για αυτούς που πάσχουν από την προαιρετική σπερμάτωση. Δηλαδή αυτός που βιάζεται δεν μπορεί να την εφαρμόσει. Είναι το φαινόμενο της εμπέδωσης που λένε οι φυσικοί. Το τρίτο τεχνικό θέμα είναι εάν διορθικά έχετε μετρήσει μετά την επέμβαση πόσο προστατικό ιστό έχετε αφήσει πίσω. Βεβαίως. Βεβαίως. Εξαρτάται από την ύπαρξη του μέσου λοβού. Όταν υπάρχει μέσος λοβός, πάντοτε η αφαίρεση είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι ο στόχος να αφαιρεθεί αυτός. Και θεωρούμε ότι καλό αποτέλεσμα αναφερούνται τα 2/3 ή το 50% του προστατικού ιστού πριν την μέτρηση. Όλη η άρρωση που είναι στο πρωτόκολλο. Συγγνώμη. Κύριε Πλουπίδη, μια μικρή παρεμβολή. Αφήνουμε στους μεγάλους ιδιαίτερα προστάτες. Πάνω από το 50% του προστάτη έχει μείνει μέσα. Και αυτό φαίνεται και στη μελέτη. Στη διακιστική προστάτη. Ανδρέα, πες λιγάκι στην μελέτη αυτή, να μην το πω εγώ. Στη δικιά σας μελέτη με τους ανοιχτούς. Να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Όταν το πρωτοείδα, εγώ προσωπικά, που αγαπάω τη διορθική προστατεκτομία εξαιρετικά, είπα τι είναι αυτό, τώρα μας κοροϊδευόμαστε. Όταν όμως βγάλεις τον καθετήρα το ίδιο απόγευμα, την επόμενη μέρα το πρωί, και έχεις φτιάξει ένα προστάτη 100 γραμμάρια. Και αυτός ο άρρωστος το χρόνο επάνω έχει ένα καλό flow και ένα καλό IPSS, μικρότερο μεν από τις διακιστικές προστατεκτομίες, αλλά εξαιρετικά καλό και βελτιωμένο σχετικά με το αρχικό του, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται υπέρ του laser. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του laser. Τάσο, ο φτωχός, ήθελε να ρωτήσει κάτι. Έχουμε follow-up 5 ετών, κατάλαβα εκεί. Ναι, αφήνοντας μισό προστάτη πίσω, όσοι έχουμε στα 5 χρόνια τα ίδια αποτελέσματα. Ελάχιστος προστάτης. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι αφήνουμε προστάτη πίσω. Μιλάει για την ανοιχτή ο... Και να ολοκληρώσω την ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, για έναν προστάτη 50 γραμμαρίων, μια είναι φτάνει. Ναι. Ναι. Πόσο κοστίζει αυτή, αν ξέρετε, στο δημόσιο νοσοκομείο? 1.200 ευρώ κοστίζει. Κάτι σημαίνει. Με το ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί δεύτερη ή τρίτη ΙΝΑ, δεν χρεώνεται. Μπορώ να συμπληρώσω. Για την ΙΝΑ, αρκετά ταμεία πλέον αποδέχονται το έξοδο αυτό και αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος πλήρως. Για την ακρίβεια προς τιμή του ΙΚΑ αυτό γίνεται. Έτσι, ο ασθενής εισπράττει τα λεφτά πλήρως και άλλα ταμεία. Και συγγνώμη, είναι και η έκφραση. Το ΙΚΑ στην απόφαση λέει η μέθοδος επιβάλλεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Δηλαδή υπάρχει έγγραφο το οποίο τους καλύπτει. Βέβαια, το πληρώνουμε εμείς όλοι το κόστος, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Ναι, κύριε Γιαννάκη. Να το δούμε συνολικότερα. Ναι, εντάξει. Ένα βέβαια από τα μειονεκτήματα είναι η έλλειψη ιστολογικής, που δεν έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια αποκλεί μια κατηγορία αρρώστων λόγω PSA. Αυτό που είχα δει τώρα τελευταία στην Γερμανία ήταν ήδη προχωράνε πάρα πολύ στην εκπυρήνηση του αδερώματος. Στο Χόλεπ. Ναι, στην Κρυλέζη. Ένα πολύ μεγάλο μέρος χειρουργών. Δεν κάνουν πλέον την εξάχνωση, αλλά κάνουν κανονική εκπυρήνηση καταπληκτική σε πάρα πολλούς καλούς χρόνους, λες και κάνουν διακιστική. Εκπυρήνηση όλων των αδερώματων. Όντως, σε αυτό το σχόλιο να πω την τέτοια. Το Χόλμιουμ το κάνει αυτό την εκπυρήνηση, γιατί κόβεις και τον ρίχνεις. Πολλά χρόνια τώρα, 8 χρόνια, 9, μου λέει ο Φραντζίσκο Μοντόρση, έλα να σου μάθω. Ναι. Και του λέω, γιατί έχεις γίνει τόσο φανατικός, είναι τόσο εύκολο? Και μου λέει, για 2 χρόνια ήταν nightmare. Στους πρώτους 30 προστάτες μου, χειρούργησα τους 14, με στόμια βγαλμένα το ένα το άλλο. Είναι
πάρα πολύ δύσκολο το learning curve στο Holmium. Οι Γερμανοί το υποστηρίζουν αυτά τα λίγα κέντρα που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, όντως είναι τέλειοι. Και δεν συζητάμε ούτε για διορυθρική εκεί ούτε τίποτα. Δεν παίζει τίποτα. Απλώς μία παρατήρηση, επειδή το θίξαμε χθες αυτό και νομίζω και σήμερα το πρωί, χάνουμε για αυτούς που έχουν, λέει, PSA. Θα χάσετε το 4% του προστατικού καρκίνου. Η διουρηθρική δεν είναι μέθοδος, ούτε η ανοιχτή προστατεκτομή μέθοδος διάγνωσης. Έτσι, γιατί με αυτό που, απλώς, κύριε Γιάννη, για αυτό που είπατε, μήπως κανένας, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε, μου είπε ο ρολόγος μου, είχε κάνει ανοιχτή διακιστική και μου είπε, εσύ καρκίνο δεν έχεις. Πώς έχω μετά από 6 μήνες. Έτσι, μη μένει αυτό και μην το λέτε στους αρρώστους ότι ήρθε η βιοψία αρνητική, δεν έχεις καρκίνο προστάτη. Έτσι, το PSA πάντοτε. Μόνο ένα 5% καλύπτουμε. Και ένα συμπληρωματικό σχόλιο για το HOLEP είναι το ότι αν βγάλει κανείς, κόψει μεγάλο κομμάτι που πέσει μέσα στην κίστη, αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Θέλει μορσελέιτορ. Πρέπει να βάλει μορσελέιτορ. Το οποίο και αυξάνει το κόστος, γίνεται σαφώς φυσικά, και αυξάνει το κόστος και το χρόνο σημαντικά. Παρακαλώ, ναι. Έχει εμπειρία ο κ. Σκολαρίκος και τον θέλουμε οπωσδήποτε. Απλώς για να μην αφήσω, γιατί ο κ. Φτωχός είπε κάτι που είναι απόλυτα σωστό. Και ένα από τις κριτικές που είχαμε, που ήταν και η πιο σημαντική, δύο μάλλον, ήταν πόσο πέφτει το PSA και πόσο πέφτει ο όγκος. Ο ένας χρόνος είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα για να πεις τέλεια μέθοδος, ιδιαίτερα στους πολύ μεγάλους προστάτες. Και γιατί αυτός μπορεί στην πενταετία να έχει μεγαλύτερη ανάγκη να ξαναχειρουργηθεί σε σύγκριση με την διακιστική προστατεκτομή ή με τη διουρηθρική προστατεκτομή. Το ερώτημα είναι, κι αν χρειαστεί να ξαναχειρουργηθεί για ένα απόγευμα, πολύ μεγάλο ερωτηματικό για συζήτηση. Και το δεύτερο πράγμα είναι, αν καθίσεις 3,5 ώρες, δεν ξέρω πόσοι εκτός από τον Οδυσσέα έχουν τόσο μεγάλη υπομονή, 3,5 ώρες μπορείς να βγάλεις πολύ μεγάλο προστάτη. Σαν μεγάλους προστάτες μιλάμε, έτσι. Να πούμε, να το κλείσουμε το θέμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, να δώσουμε και γιατί έχουμε δύο παρουσιάσεις. Ένα ήθελα να πω. Ποια είναι η προσωπική μου αίσθηση. Βρισκόμαστε στην πανιέρα της λιθοθρηψίας. Είναι η πρώτη γενιά μηχανημάτων που δίνουν λύση. Περιμένουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Θα έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Πλέον το έχουμε. Δουλεύουν η τεχνολογία και θα μας φέρει πολύ σύντομα το ένα μετά το άλλο, πιστεύω, τα μοντέλα και θα μας δώσει πολύ καλές λύσεις για την ποιότητα ζωής των ασθενών και μόνο. Επιμένω, εκείνη η μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μου μεγάλη, την πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε...